ψήφισαν τη βροχή οι καβαλιώτες τη Λευκή Νύχτα και με μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24 Μαΐου, η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα. Και ενώ σε κάποια φάση η βροχή απείλησε ότι θα κλείσει νωρίς τη βραδιά, περιορίζοντας και τον κόσμο, τελικά δεν έπιασε για τα καλά, επιτρέποντας τη βραδιά να τελειώσει όπως ξεκίνησε, με τους καταστηματάρχες να περιμένουν τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουν μέχρι και περίπου τις 11 το βράδυ, με κεράσματα, μουσική, χαμόγελο και μεγάλες προσφορές σε ποικιλία εμπορευμάτων. Είσαι υπέροχος! Κοίταξε, το φανταστικό είναι πως ο Δημήτρης ο Χατζόγλου έχει πίσω σε αυτό που κουβάλαει στο κίνδυο του, ξέρεις πως έχει τα πάντα ξέρω, εκεί. Είχε και ομπρέλα. Ξέρω, γιατί εχθές μου έδειξε ένα βίξ το οποίο ήθελα να δω πάνω του 25 χρόνια. Μια συσκευασία την οποία είναι συλλεκτική πλέον, δεν ξέρω πώς την έχει βρει. Οπότε είναι προετοιμασμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως θα έλεγα πως η βροχή τώρα βρέχει για τα καλά, δηλαδή έφυγε ψυχάλα και ήρθε η βροχή. Κοιτάξτε τώρα λίγο, ο κόσμος μαζεύεται σιγά σιγά και φέρει στα καταστήματα τα οποία είναι καφέ, φαγητό και οπουδήποτε υπάρχει ομπρέλα από κάτω ή υπάρχει σκέπαστρο για να μπει, μήπως και περάσει λίγο αυτή η ψιλοβροχή που βλέπω. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Αργήσαμε λίγο να βγούμε, παρόλα αυτά είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα, να σας δείξουμε λίγο και την άλλη πλευρά της πόλης, εδώ πέρα στην Ομονία, στην αρχή της Ομονίας. Και με ποιο θα μπορούσα άλλο να είμαι από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου που τον έχω εδώ στο πλευρό μου. Κύριε Κελγιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Μία ευχάριστη βραδιά για την Καβάλα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά κατεβαίνει. Σύμμαχός μας ο καιρός και νομίζουμε ότι όλα θα πάνε στο τέλος καλά. Έχουμε όμως πολύ προσέλευση του κόσμου και να πούμε ότι ο καιρός δεν μας τα χάλασε. Είμαστε πολύ τυχεροί. Αυτές τις ενδείξεις είχαμε, αυτές τις πληροφορίες είχαμε από τους ειδικούς και τολμήσαμε, γιατί τα στοιχεία που είχαμε, μας είχαν δώσει ήταν ότι δεν θα έχουμε βροχή στην πόλη της Καβάλας, θα έχουμε περιφερειακά της πόλης μας, αλλά όχι μέσα στην πόλη. Σημασία έχει ότι ό,τι μας είπαν οι μετεωρολόγοι μας βγήκε και τους ευχαριστούμε πολύ και από εκεί πέρα είμαστε εδώ για να χαρούμε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα περάσω και αργότερα που θα έχουμε έτσι και μεγαλύτερη εικόνα, αλλά πείτε μου λίγο τις προσδοκίες της απόψινης βραδιάς. Οι προσδοκίες της σημερινής βραδιάς είναι να δουλέψει η αγορά, να δουλέψει η εστίαση και φυσικά να μείνουν και ευχαριστημένοι όλοι όσοι κατεβούν σήμερα στο κέντρο της Καβάλας. Είτε είναι καβαλιώτες, είτε είναι από όμορους νομούς και δήμους. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, θα κρατήσει ο καιρός, θα κρατήσει. Θέλω να πιστεύω έτσι, ναι. Βέβαια αυτή τη στιγμή ψυχαλίζει, πιστεύουμε να μην συνεχίσει, πιστεύουμε να είναι έτσι για να μην καταστρέψει μια τόσο όμορφη βραδιά. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, σε ένα από τα πιο ωραία καταστήματα της Καβάλας, εστίασης, σε καφέ, στο Φράγκος και σήμερα έχουμε, αγαπητέ μου, και live βραδιά. Λόγω της Λευκής Νύχτας διοργανώσαμε ένα live με τη Χρύσα Παπαδοπούλου και το συγκρότημά της. Είναι ελληνικό ρεπερτόριο πιο πολύ. Ευελπιστούμε ο κόσμος να βγει να διασκεδάσει με όλα αυτά τα δρόμενα που έχει η πόλη και να επισκεφθούν και εμάς. Λευκή Νύχτα, πολύ κόσμος κάτω, καλές τιμές στα καταστήματα, πολλές εκπτώσεις. Δεν γίνεται και στη Βενζίνα να έχουμε 1% έκπτωση σήμερα. μακάρι να είχαμε και στα καύσιμα εκπτώσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ δύσκολο προϊόν για οποιαδήποτε έκπτωση. Λευκή Νύχτα, Καβάλα, πολύ κόσμος, μαγαζιά ανοιχτά, φυσικά εκπτώσεις. Και είναι ευκαιρία κατεβεί ο κόσμος να αγοράσει σε καλές τιμές, αλλά και να δει την αγορά με άλλο μάτι, θα λέγαμε. Εξελίσσεται αυτός ο θεσμός πλέον που έχει γίνει εδώ στην Καβάλα. Η Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο, μια διοργάνωση και γενικότερα από τους εμπόρους της περιοχής. Σήμερα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες πρώτον να ψωνίσουν με εκπτώσεις από όλα τα καταστήματα, δεύτερον ενδυναμώνουν έτσι την τοπική οικονομία και πρέπει να βγάλουμε και ένα μήνυμα σήμερα από τη Λευκή Νύχτα ότι πρέπει να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και τα τοπικά καταστήματα, διότι έτσι δημιουργούμε ανάπτυξη, έτσι διατηρούμε θέσεις εργασίας και έτσι, αν θέλετε, βγάζουμε μπροστά τον τόπο μας και προάγουμε τοπικά προϊόντα, τοπικές αλυσίδες, τοπικές υπηρεσίες και μια σειρά από νέα, αν θέλετε, πράξεις και καινοτομίες που γίνονται στην περιοχή μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα εμείς, η περιφέρεια, η διοίκηση περιφέρειας, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, να δούμε από κοντά τους ανθρώπους, να ακούσουμε τα προβλήματά τους, παρόλο που δεν είναι μέρα, θα μου πει κάποιος σήμερα και τα προβλήματά τους. Αλλά να σου πω κάτι, και η δία σώματι και ότι η δία άποψη έχεις, όταν βλέπεις κάτι, μπορείς να διαμορφώσεις μια άποψη. Να μην είμαστε εδώ πέρα μόνο τις μέρες κακές, να είμαστε και μέρες γιορτινές, να βλέπουν τον κόσμο, να βλέπει ο κόσμος, να συγχαρούμε όλους την διοργάνωση αυτή. Ο καιρός δεν μας τα χάλασε ακόμα, ελπίζουμε επειδή η Καβάλα και η Έμπορη είναι καλοί άνθρωποι, δεν θα τα χαλάσει σήμερα. Και
και θα ανταποκριθούν, αν θέλετε, στο κάλεσμα της τοπικής κοινωνίας. Με μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι εδώ με την επαγγελματική μου ιδιότητα του Διευθυντή του Γραφείου του Περιφερειάρχη του Χριστόδουλου του Τοψίδη σε μια βραδιά που νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια αξιέπαινη και αξιόλογη πρωτοβουλία και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις τονώνουν την τοπική αγορά και ίσως προσελκύσουν και πολύ περισσότερο κόσμο εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας. Κάθε επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Έχουμε ο καιρός να βαστίξει, να μην βρέξει και να παλέψουν να απολαύσουμε όλη αυτή την όμορφη βραδιά προς όφελος και των επενδύσεων που θα κάνουμε στην αγορά, αλλά και προς όφελος του καλού κλίματος το οποίο πρέπει πάντα να εμπνέει την αγορά. Χαιρόμαστε που σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή ενότητα συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι αποδοτική για όλη την αγορά.